Στο Next Morning Show με τον Νίκο Τιμέρη και τον Πλάτωνα βρήκαμε ένα πάπυρο με κείμενα του αρχαίου Αυνάνα. Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος. Παιδιά, αυτά εδώ τα βρήκα σε πάπυρο, ναι, σε ένα μουσείο. Ναι, ναι. Τα έχει γράψει ο αρχαίος Αυνάνας. Μα, και τα έχω μεταφράσει. Από και αγαλμά του. Και θα σας τα πω. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής και δώστε βάση. Ναι. Πρωινή τύπη που θέλετε να αυτοικανοποιηθείτε. Ναι. Ναι. Μην νιώθετε τύψεις, ναι, και ενοχές. Κάντε το. Ναι. Γιατί αδειάζει η πίεση, παιδιά. Μάλιστα. Και όλη η πίεση που έχουμε από την προηγούμενη μέρα. Το στρες. Α, δηλαδή να το δουν οι άντρες σαν κάνουλα. Έτσι. Η οποία φεύγει πίεση. Ανοίγει την κάνουλα, φεύγει πίεση. Ακριβώς. Είναι η καλύτερη πρωινή γυμναστική. Γυμνάζεις και χέρι, ναι, και οτιδήποτε άλλο. Και νου. Το μοναχικό πρωινό σεξ δεν θέλει πολλά πολλά και φασαρίες και φλεαρίες και άλλα πρόσωπα. Συζητήσεις, μόνο σου καλύτερα. Πάνω. Έχει δίκιο ο μεγάλος Αυνάνας. Κάτι πολύ ρομαντικό. Mm-hmm. Η πρώτη αγάπη στο πρωινό ξύπνημα πρέπει, ναι, να είναι πάνω στο κορμί σου. Ναι, βέβαια. Και δεν μπορούμε να λέμε είναι και η πρώτη μας αγάπη και παντοτινή. Ακριβώς. Ένα τελευταίο. Αργείτε στη δουλειά. Ωραία. Πάντως στο αφεντικό. Να. Αφού το έχετε κάνει αυτό. Ναι. Και σας λέει τι έγινε. Θέλετε να του πείτε ψέματα. Ποτέ στο αφεντικό. Του τι λέμε πείς, αφεντικό, sorry που άργησα. Παίχτηκε μακακία. Οπότε είσαι και ειλικρινής και δεν θα σου πει κάτι. Του δίνεις και το χέρι. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτό μας γλιτώνει εμάς που από πάρα πολλά τις γυναίκες, γιατί το πρωί σας έχουμε πει. Μας τις πάει λίγο. Ναι, εγώ πάντως χειραψία δεν σου δίνω το πρωί πλάτο, να το ξέρεις. Μόνος μου το περάσα γι' αυτό.